πρόσκληση μας απεύθυνε σε εμάς, τις χώρες της Νότιας Ευρώπης, της Μεσογείου, τις χώρες που είναι διαφορετικές στο μέγεθος και στις πολιτικές ευαισθησίες αυτών που τις κυβερνούν, που όμως όλοι καθοδηγούμαστε από δύο βασικές πεπιθήσεις. Η πρώτη είναι ότι στο τωρινό πλαίσιο της Ευρώπης χρειαζόμαστε ενότητα και συνοχή για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες των λαών και για να δώσουμε ελπίδες στην Ευρώπη. Και η δεύτερη πεποίθησή μας είναι ότι οι χώρες της Μεσογείου μπορούν να συμβάλλουν επίσης στην έναρξη μαζί με τις χώρες της Αφρικής και της Μέσης Ανατολής μια συνεργασία, ενός διαλόγου και δράσεων που θα είναι χρήσιμες στην Ευρώπη, ώστε να συμβάλλουν στη σταθερότητα, στην ασφάλεια και στην οικονομία της. Και από την έννοια αυτή, οι χώρες της Νότιας Ευρώπης τους τελευταίους μήνες αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο όνομα της Ευρώπης και ιδιαίτερα στα θέματα των προσφύγων και της μετανάστευσης. Θελήσαμε λοιπόν στην Πρατισλάβα να μπορέσουμε να συμβάλλουμε με τις δικές μας σκέψεις και τα δικά μας συμπεράσματα για το τι θα πρέπει να αποτελεί όθηση και προώθηση της Ευρώπης στην προστασία των συνόρων, στην ασφάλεια, στον έλεγχο της μετανάστευσης, που δεν θα πρέπει να αποκλείει το δικαίωμα ασύλου, ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε την Ευρώπη να προοδεύσει στην άμυνα, επειδή θα πρέπει ίδια να διασφαλίζει τις συνθήκες ασφαλείας της, να μπορέσουμε επίσης στο μέτρο του δυνατού να χαράξουμε πολιτικές συνοχής μέσω της διεύρυνσης του σχεδίου Juncker και των προγραμμάτων για τους νέους και για να στείλουμε ένα μήνυμα επίσης, ένα μήνυμα πολιτισμού, ένα μήνυμα κατανόησης σε σχέση με τα δεινά που αντιμετωπίζουν λαοί που είναι κοντά μας, στην Αφρική ιδιαίτερα και αλλού. Χρειαζόμαστε λοιπόν ένα μεγάλο πρόγραμμα αναπτυξιακό, όπως αυτό που χαράξαμε στην Βαλέτα, στην Μάλτα, όπου θέσαμε στόχους και συμφωνήσαμε για την επιτευξή τους. Γι' αυτό λοιπόν είναι σημαντικό αυτή τη στιγμή, την τόσο σημαντική στιγμή ιστορικά μετά το Brexit και την ίδια στιγμή που οι λαϊκιστές και οι εξτρεμιστές ελπίζουν στο μπλοκάρισμα της Ευρώπης, είναι λοιπόν πολύ σημαντικό εμείς να στείλουμε ένα μήνυμα συνοχής και να συμβάλλουμε, να συνεισφέρουμε από την Νότια Ευρώπη, από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, Φρανσουά. Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο, έχεις το λόγο.